Λοιπόν, ερχόμαστε στα δικά μας θέματα. Σιγά-σιγά το προαναγγείλαμε, ξεκινάμε με Τσαβούσογλου, με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας χθες είπε έναν ισχυρισμό, εξέφρασε έναν ισχυρισμό που έχει τη σημασία του. Διότι χθες δείχναμε, Μαρία και Δημήτρη, έναν χάρτη όπου. Ναι. Και τον έχουμε ενδεχομένως, αν μπορούμε να τον δείξουμε στη σειρά, μετά το Σότι είναι. Όπου ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών λέει ότι. Το χάρτη θα ήθελα. Το χάρτη λες με τα οικόπεδα. Με τα οικόπεδα, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, εκεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας ισχυρίζεται και λέει ότι στα οικόπεδα που. Μπορεί να, αν υπάρχει ο επόμενος χάρτης, μπορεί να το δείξουμε. Είναι κομμάτια, κανονικά τα οικόπεδα με αριθμούς. Ισχυρίζεται, ακριβώς. Ισχυρίζεται ότι φτάνει το οικόπεδο της Τουρκίας κάπου εδώ. Λέει ότι. Μέσα στην Καλογρυπίδα της. Λοιπόν, εδώ είμαστε ακριβώς αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, λέει ότι υποσχέθηκε το Κατάρ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποσχέθηκαν και οι δύο χώροι, ναι, να μην κάνουν έρευνες εδώ, στο σημείο στο κόκκινο της σημείο τουρκικής υφαλοκρηπίδας, όπως λέει ο Τσαβούσογλου. Αυτό το είπε στο τουρκικό κοινοβούλιο χτες. Τώρα, μπορεί και να λέει, υπάρχει. Το είπε και στο Κατάρ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το υποσχέθηκαν οι δύο χώρες στην Τουρκία. Ότι δεν θα πάνε εκεί. Ότι δεν θα πάνε, λέει. Να δούμε τι θα πούν και οι χώρες. Άρα τι λέγαμε, η Τουρκία λέει εδώ δεν θα μπουν. Θα κάνουν έρευνες εδώ των Τουρκοκυπρίων, άρα είναι διαφορετική η αντίδραση της Τουρκίας στην περίπτωση αυτή. Αν ισχύει βέβαια. Έχει πολύ μεγάλη, είναι είδηση αυτό. Βέβαια είναι. Διότι αν υπάρχει τέτοια συνεννόηση με Ουάσιγκτον και Ντόχα, με Τουρκία και λένε, κοιτάξτε, να μην ανησυχείτε, θα κάνουμε έρευνες μένα, αλλά δεν θα πάμε δεν θα εδώ. Θα πάμε εκεί να ενοχλήσουμε. De facto αναγνωρίζοντας και τα δικαιώματα της Τουρκίας, αν ισχύει, επαναλαμβάνω αυτό. Γιατί είναι μεγάλη είδηση. Εμείς πάντα με τις επίσημες δηλώσεις. Λέμε να το δούμε σήμερα. Φαντάζομαι θα υπάρχει ανακοίνωση από τις εταιρείες αυτές και από την Κυπριακή Εξήγησε Δημοκρατία. Εξήγησε το μας όμως, τι διαφορά έχει να γίνει έρευνα στο μελιτζανί κομμάτι του οικοπαίδου 5 ή στο μπλε κομμάτι του οικοπαίδου 5. Όλη αυτή την περιοχή που βλέπετε είναι ο ισχυρισμός της Τουρκίας ότι εκτείνεται η υφαλοκρηπίδα και πιο πέρα είδαμε το χάρτη. Αυτή η περιοχή Τουρκία, όπως και εδώ και εδώ. Τη θεωρεί τουρκική υφαλοκρηπίδα. Εδώ σου λέει δεν θα επιτρέψω σε κανένα να κάνει έρευνες. Στην περίπτωση αυτή εδώ, αν κατέβει νοτιότερα και μάλιστα με αναφέρει σε μια γραμμή, ουσιαστικά τι λέει ο Τσαβούσογλου, λέει εδώ είναι των Τουρκοκυπρίων, είναι τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων που δικαιούνται από το νησί κτλ. Εκεί η αντίδραση είναι πιο ήπια. Δηλαδή εκεί λες, εντάξει δεν μπήκατε στην υφαλοκρηπίδα μου, μεν. Προασπίζω τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Εγώ προτείνω να δούμε μια τη δήλωση και θα επαναλάβουμε. Bu yıl Yunanistan ve Rum kesimi tam 6 kez kıta sahanlığımıza 3. ülke bayraklığı araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. Her seferinde de ilgili ülkelerle temasımız ve sahadaki askerlerimizin yani silahlı kuvvetlerimizin sahadaki mevcudiyeti sayesinde bunları da engelledik. Daha önce ne söyledik? Saha ise saha, masa ise masa. Hepsine varız. Μάλιστα. Και εδώ έχουμε τη δήλωση του Τσαβούσογλου, θα δούμε και το άλλο που είπαμε, που υποστηρίζει και λέει ότι η Ελλάδα και οι Ελληνοκύπροι, λέει, η Κυπριακή Δημοκρατία δηλαδή, επιχείρησαν να κάνουν 6 φορές έρευνες στην υφαλοκρηπίδα μας. Μπορούμε να δούμε και τον άλλο χάρτη, αν υπάρχει δυνατότητα, μάλιστα, γιατί υπάρχει αυτή η θεωρία της Τουρκίας για την υφαλοκρηπίδα, όπως δηλώνει χαρακτηριστικά αυτή. Το έχουμε δει αυτό όλο το χάρτη. Το έστειλε στα Ηνωμένα Έθνη. Βέβαια, υπάρχει μέσα από την κόκκινη γραμμή είναι δικό της δικιά της υφαλοκρηπίδα, λέει. Βέβαια, υπάρχει πρώτα απ' όλα η συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Έχουμε και εκείνον το χάρτη που από την Κρήτη ξεκινάει και φτάνει μέχρι εδώ και λέει. Εδώ. Αυτό, δηλαδή, αυτή η συμφωνία που ουσιαστικά ακυρώνει τη θεωρία περί τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Οι κόκκινες γραμμές είναι η ελληνογυπτιακή συμφωνία. Οι διακεκομένες είναι το τουρκολιβικό. Αυτό το σημείο εδώ είναι το τουρκολιβικό. Μπράβο. Αλλά βεβαίως ακυρώθηκε ούτως ή άλλως και βεβαίως εκκρεμεί και το υπόλοιπο κομμάτι με την Αίγυπτο. Αλλά ο Τσαβούσογλου τι λέει τώρα, επιχείρησαν οι Έλληνες να μπουν με το Nautical Geo, το πλοίο. Βεβαίως. Ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν είναι έτσι όπως τα λέει ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Γι' αυτό το λόγο και έχω τις αμφιβολίες. Πρέπει να ξεκαθαριστεί και από το Κατάρ και από την ExxonMobil. Τι λένε. Αν υπάρχει μια τέτοια επικοινωνία με την Τουρκία. Αν υπάρχει, είναι πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα θα φανεί και στην πράξη αυτό, Μανώλη. Ναι, σωστό. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το ότι θα δηλαδή, πούνε. Δηλαδή, αν δεν πάνε βορειότερα στο χάρτη. Κάτι υπάρχει. Άκουσε τίποτα, παπαχελάστε. Μην γελιέστε, λέει, Αμερικανοί δεν θέλουν να χάσουν την Τουρκία. Πρέπει να προσέχουμε. Νομίζω, λέγεται κάθε φορά. Και σε αυτό έχει δίκιο, γιατί κρατούν μια ισορροπία όπως. Προσέξτε, και με το πει ο Ερντογάν στο Κατάρ. Έτσι. Και επιστρέφοντας το Κατάρ ήταν ήπιος. Άρα, τα λέγαμε εδώ. Κάτι γίνεται. Έλεγε, εκεί, λοιπόν. Λυπούμεθα
για τη στάση, για τις έρευνες που θα γίνουν κτλ. Δεν είπε δεν επιτρέψουμε με τίποτα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα κτλ. Βέβαια την ίδια ώρα όμως μοιάζει αντιφατικό το γεγονός ότι η Τουρκία λέει πως δεν μας δίνεται τα F-16, δεν πειράζει, εμείς θα πάμε στους S-400 ή θα πάμε πάλι στη Ρωσία. Και Ρωσία και θέλω να πω πώς παντρεύονται όλα αυτά μαζί τώρα. Είναι λίγο μπέρδεμα. Αλλά ας δούμε τώρα τη δήλωση του Τσαβούσογλου αυτή που λέγαμε και επανερχόμαστε. Ve Exxon'un imzaladığı anlaşmaya gelirce burada şunu söylemek isterim. Kim olursa olsun bizim kıta sahanlığımıza biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi bizden izinsiz kimse giremez. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de ruhsat verdiği sahalara da bizden izinsiz kimse giremez. Yani Kıbrıs etrafında. Dolayısıyla bu anlaşmada 5. parselde her iki ülkede taahhüt etti ki Amerika ve Katar bizim kıta sahanlığımız içine girmeyecek. Ayrıca girmeyecek altında 5. parselin bizim kıta sahanlığımızın güney çizgisinin altında kalan kısmı da.